Πραγματικά σου μιλάω και πολύ. Το ξέρεις. Για... όχι όλοι πολύ. Πραγματικά σου μιλάω και το ξέρεις γιατί τα έχουμε συζητήσει και κατηδίαν με πολλούς από εδώ. Δεν έχω ξεκάθαρη σκέψη ακόμα για το θέμα της παρένθετης κοίησης. Από εκεί και πέρα όμως θα σου πω, μια γυναίκα που δυσκολεύεται να κάνει παιδί και μια γυναίκα που έχει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού της ότι μπορεί να μην το καταφέρει ποτέ μιλάς αυτό. Για σένα, μιλάω γενικά. Για μένα. Ως μια γυναίκα που ξέρω ότι μπορεί και να μην μπορέσω να το κάνω αυτό. Όταν ξεκίνησε το θέμα με την παρένθετη κοίηση, αισθάνθηκα μία ανακούφιση ως γυναίκα. Θα το έκανες δηλαδή, αν κάποια στιγμή... Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Πραγματικά και εγώ είμαι σε μία κατάσταση που δεν έχει ξεκαθαρίσει τελείως η σκέψη μου, γιατί φοβάμαι όλα αυτά τα γύρω-γύρω που συζητάμε. Το να ξεφύγει η κατάσταση και να βγει από το πλαίσιο του, όχι του φυσιολογικού, του νομικού πλαισίου, ας πούμε. Εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη των ανθρώπων, γιατί εγώ την έχω βιώσει. Ναι. Η ανάγκη των γυναικών να γίνεται μάνες. Αισθάνομαι ότι είναι πολλαπλάσια πιο έντονη από την ανάγκη των γονιών, των ανδρών, να γίνουν κάποια στιγμή πατεράδες. Το νιώθουμε όμως και εμείς. Σε κάποιες το νιώθουμε. Και εγώ το ένιωσα και γι' αυτό παντρεύτηκα. Ήθελα να γίνω πατέρας. Να αποκτήσω παιδιά. Λοιπόν, στις μάνες φαντάζομαι είναι πολύ πιο έντονο αυτό το μητρικό, γιατί και η μάνα το βλέπει μέσα της να πολεμάει. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι μια αλήθεια. Να πολεμάει να βγει τα χεράκια, τα ποδαράκια κτλ. Είναι άλλη σχέση. Τι να λέμε και υποκλεινόμαστε εμείς εκεί οι άντρες. Το θέμα λοιπόν όμως είναι το εξής. Αν δεν μπορείς. Και θες να δώσεις αγάπη, θες να μεγαλώσεις έναν άνθρωπο. Δεν είναι λίγο εγωιστικό, εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω τους ανθρώπους που λένε θέλω να κάνω, κάτσε να τελειώσω, Άρια. Ναι, Άρια, μην είσαι αφοριστική, εγώ κεντρικό και εγώ παθέ. Κάτσε να τελειώσω. Δεν έχουμε μεγαλώσει όλοι με την ίδια σκέψη. Εγώ δεν θα το πω έτσι όπως εσύ. Θα το πω λίγο σε επίπεδο ερώτησης, πιο γλυκά. Γιατί μας ακούνε άνθρωποι και δεν θέλω να κουνάμε δάκτυλο αυτές τις ώρες. Είναι δημόσιος διάλογος, πρέπει να γίνεται ήπια. Λοιπόν, δεν είναι λίγο εγωιστικό να το πω έτσι. Από τη στιγμή που έχω εγώ την ανάγκη να δώσω αγάπη, να μεγαλώσω ένα παιδί, να αυτό. Γιατί να μην πάω να υιοθετήσω από ένα ίδρυμα που λέει και να θέλω το παιδί αυτό που είπε ο Στέφανος ο Κασελάκης, θέλω να έχει το δικό μου DNA. Γιατί να έχει το δικό μου DNA. Δηλαδή, αν δεν έχει το δικό μου DNA, τι θα πάθω. Και να σου πω και κάτι. Μπορεί να έχει το δικό μου DNA και να γίνω σκληρός εγκληματίας. Και να βγάζω να το τρέχω από τα ιδρύματα. Και να τον περνοβγάζω στις φυλακές. Και μπορεί να μην έχει το δικό μου DNA και να γίνει ο πιο ωραίος άνθρωπος και να είμαι περήφανος γι' αυτόν. Δηλαδή, για ποιο λόγο. Η αγάπη δεν δίνεται με προϋποθέσεις. Να πούμε και σε μια λογική μετά από 20 χρόνια. Να μην έχουμε ούτε παιδιά ούτε τίποτα και να πάμε να κάνουμε την τόλη. Πήγαινε, γιατρέ μου, κύριε Πετρόγιαννη, γιατρέ, αυτό το DNA μου πάρτε το και θέλω να μου κάνετε ένα γάμο. Εγώ δεν το θέλω κοντό. Το θέλω ψηλό. Θέλω να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και να φτάσει και σε άλλα μονοπάτια. Θεωρώ και μεγάλη βλακεία αυτό που κάνουν στα ζευγάρια. Σε ποιον μοιάζει το παιδί. Ναι. Τι πάει να πει, δηλαδή λέει. Φτιστό δικό σου ή φτιστό τη γυναίκα σου. Τι παρούφα είναι αυτή. Δηλαδή, δεν μοιάζει με κανένα. Τα ακούμε και αυτό. Ναι. Δεν μοιάζει με κανένα, λέει το παιδάκι. Ήταν, λέει, ο γείτονα. Έχα και κάναμε και πλάκα. Λοιπόν, τι βλακίες ήταν αυτές. Δηλαδή, κάνουμε παιδί για να μας μοιάσει. Τότε πραγματικά, άμα κάνουμε παιδί για να μας μοιάσει ή για να γίνει ίδιο σαν και εμάς, τη δουλειά τη δικιά μας, το αυτό τη δικιά. Τότε δεν είμαστε ηλίθιοι, πραγματικά. Κάθε γυναίκα και κάθε ζευγάρι σκέφτεται διαφορετικά. Αν με ρωτάς, εγώ πάντα θα σκεφτόμουν ως πρώτη. Υπάρχει όμως αυτό. Ως πρώτη επιλογή να υιοθετήσω ένα παιδάκι. Ή αν καταλάβω ότι δεν μπορώ να κάνω, ίσως και να μην κάνω ποτέ. Αυτό. Αλλά κάθε γυναίκα, κάθε άντρας, κάθε ζευγάρι σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο. Μα η επιστήμη σου δίνει αυτό το δικαίωμα με την παρένθετη μητέρα, ως γυναίκα που έχει διαπιστωμένο κάποιο πρόβλημα. Πάμε.